Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Μετά από καιρό κλασικό unboxing προϊόν και όπως βλέπετε και από το χαρακτηριστικό κουτί άσπρο-πράσινο, μιλάμε για ένα προϊόν Blitzwolf και έχουμε το BWHL4. Και αν θυμάστε όσοι παρακολουθείτε το κανάλι μας, το HL, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τα αρχικά, πάντως η Blitzwolf τα χρησιμοποιεί για τα smartwatches. Έχουμε δείξει πριν ακριβώς από ένα χρόνο, από ό,τι θυμάμαι τον Ιούλιο του 20, μέσα στη full καραντίνα, το HL3, που ήταν ακριβώς το προηγούμενο μοντέλο, ωραίο, ποιοτικό, πάρα πολύ, από ό,τι θυμάμαι, designato και κυριλέ θα έλεγα ρολόι, ενός φίλου που μου το είχε δώσει για να το παρουσιάσω. Το βασικό του ήταν με IPS full touch οθόνη. Φέτος το Γενάρη σας είχαμε δείξει και το HL2, το οποίο ακόμα είχε, σαν να λέμε, κοινό, διότι ήταν το μόνο που αποδεδειγμένα και τεσταρισμένα υποστήριζε μηνύματα από τα διάφορα applications που έχουμε στο κινητό μας και στα ελληνικά, δηλαδή Messenger, Instagram, οτιδήποτε, κάποιο εισερχόμενο μήνυμα το διαβάζαμε στο ρολόι μας και στα ελληνικά. Πάμε όμως να ανοίξουμε το συγκεκριμένο που είναι πλέον η καινούρια η έκδοση, το HL4. Από το πίσω μέρος έχουμε τα βασικά, τα specs, βλέπετε, μοντέλο HL4, iOS 8.2 και Android 4.4 και πάνω. Working time λέει 5-7 μέρες. Στο site θα δείτε, όσοι μπείτε στο link που θα σας δώσω, ότι αναφέρει πάνω από 20-25 μέρες. Θα το δούμε στην πράξη αυτό. Battery 300 mAh, εδώ εξού και η μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Weight, βάρος 130 γραμμάρια. Και εδώ έχουμε την ιδιαιτερότητα RAM και ROM, 256 kB και 1 MB. Παρένθεση, εδώ μάλλον πρέπει να είναι ανάποδα, ή μάλλον να έχω γράψει λάθος. Δηλαδή το 256 kB RAM μου φαίνεται λίγο, και όπως και το ROM το 1 MB. Γιατί το συγκεκριμένο, πέρα από τα 2-3 νέα futures που έχει, μπορεί να αποθηκεύσει και κάποια MP3 τραγούδια για να τα έχουμε με κάποιο φορητό, ίσως Bluetooth headset, και να ακούμε τη μουσική μας σε ένα τρέξιμο, σε ένα jogging, οτιδήποτε έξω, χωρίς να έχουμε την ανάγκη να κουβαλήσουμε και το κινητό. Δηλαδή αρκεί μόνο το ρολόι και το Bluetooth headset που θα φοράμε. Αυτό βέβαια θα το δούμε και αυτό στην πράξη και πόσο είναι τα νούμερα στην πραγματικότητα, γιατί αν είναι τόσο δεν είναι και πολύ μεγάλο. Λοιπόν, αυτό είναι το ρολόι. Βλέπετε, επειδή αυτή τη φορά πήραμε την έκδοση με το μπρασελέ, είναι ήδη έτοιμο, συναρμολογημένο θα έλεγα. Παρόλο που μπορούμε φυσικά και να αλλάξουμε μπρασελέ και να βάλουμε λουράκι κλασικό όπως και αυτό που φοράω, αν και δεν είναι Blitzwolf. Λοιπόν, να το βγάλουμε από εδώ και να δούμε και τι άλλο έχει μέσα. Εδώ να πω ότι υπάρχουν 3 διαφορετικά χρώματα. Εγώ πήρα αυτό το Titanium Black, θα λέγαμε αν ήταν χρώμα αυτοκινήτου. Υπάρχει και το χρυσό και το ασημί. Αυτό το θεωρούσα το πιο ουδέτερο θα έλεγα, γιατί και το ασημί και το χρυσό μου χτυπάγανε σχετικά έντονα και ήθελα κάτι λίγο πιο low profile για να το χρησιμοποιήσω πλέον σαν main κινητό, μια και καλό το Steel Amazfit που φοράω εδώ και 2 χρόνια, αλλά είπα ευκαιρία να αλλάξω κιόλας. Λοιπόν, εδώ έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, αυτή πρέπει να είναι μια βάση για να συνδεθεί με τον υπολογιστή, θα το δούμε στην πορεία. Και εδώ έχουμε το φορτιστή, ευτυχώς σωστός φορτιστής, όπως πάντα προσέχω, μαγνητικός, αυτή τη φορά με 4 πινάκια, που πολύ ωραία, ακόμα και το βράδυ, το λέω από εμπειρία αυτό, το βράδυ στο σκοτάδι ας πούμε, δίπλα στο κομωδίνο, το βάζεις, το ακουμπάει, το πιάνει μαγνήτης και ξεκινάει και φορτίζει. Και εδώ έχουμε και το manual με το γνωστό χαμογελάκι που μας δίνει η Blitzwolf, θα αφήνουμε αυτό εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι το ρολόι. Τώρα πριν να βγάλουμε και την ταινία, τι λέει εδώ, please make a full charging before use the smartwatch. Ωραία, θα του κάνουμε μια πλήρη εκκίνηση. Για να δούμε αν έχει καθόλου μπαταρία. Πατάμε εδώ
Και ναι, όντως έχει και το βλέπετε ότι ξεκινάει. Και να το ένα από τα βασικά καντράν, θα έλεγα, που είναι έτσι λίγο πιο επιστημονικό, για να δω αν δουλεύει όπως τα προηγούμενα. Ναι, σωστά. Με touch βλέπετε η οθόνη μας βγάζει τα 4 που έχει ήδη, και προφανώς όταν θα βάλουμε το application θα έχουμε και κάποια άλλα. Να φορτώσουμε, να βάλουμε παραδείγματος χάρη αυτό. Βλέπετε, πολύ άσπρο, πολύ φωτεινή οθόνη. Και εδώ έχουμε, όπως και στο HL3, IPS οθόνη, που σημαίνει ότι ακόμα και με δυνατό ήλιο και τα λοιπά μπορούμε να βλέπουμε πολύ καλά και καθαρά και να μην έχουμε θέμα. Για να βάλουμε και το τρίτο. Α, αυτό είναι ένα επίσης έτσι λίγο πιο sportif, λίγο πιο high-tech καντράν. Και να δούμε και εδώ έτσι στα γρήγορα λίγο τις λειτουργίες, αν και λίγο πολύ ξέρουμε. Βλέπετε εδώ έχουμε για το oxygen, blood pressure που σημαίνει πίεση και τα λοιπά, το monitor που έχουμε για τον ύπνο, τα βήματα που τυχόν έχουμε κάνει, και πάλι στο ρολόι, αν κάνουμε scroll πάνω ή κάτω, ναι, έχουμε πάλι βασικές λειτουργίες, να αριθμίσουμε δόνηση, ξυπνητήρια και τα λοιπά. Θα τα δούμε και στο δεύτερο μέρος πιο αναλυτικά. Προσπαθήσω εδώ στο πρώτο να μην πάει τόσο πολύ. Α, εδώ πάλι ξαναγυρνάμε στα ίδια μενού. Εδώ, αν πάμε πάνω κάτω, όχι. Προφανώς εδώ είναι στο πάνω μέρος χτύπη καρδιακή και στο κάτω μέρος μετράει πίεση. Άρα σε μία οθόνη έχουμε και τα δύο. Βλέπετε και τους αισθητήρες από το κάτω μέρος. Αυτό που καταρχάς σε πρώτη όψη είναι, όπως είχα δει και στο HL3, είναι μια ωραία στιβαρή κατασκευή. Δηλαδή το φοράς και δύσκολα θα καταλάβει ο άλλος ότι είναι ένα smartwatch. Δηλαδή το βλέπετε με αυτό που φοράω ήδη, έχει μια μεγάλη διαφορά στο θέμα ποιότητας, υφής και τα λοιπά. Σίγουρα και ο μπρασελές του δίνει ένα λίγο έτσι πιο κυριλέ look, θα έλεγα. Λοιπόν, να δούμε και το αυτό το εξαρτηματάκι τι δουλειά κάνει και τα λοιπά. Α, τώρα το κατάλαβα, είναι προφανώς εργαλείο για να μπορούμε να βγάλουμε τον μπρασελέ. Βλέπω εδώ πέρα που έχει αυτό το έμβολο, είναι προφανώς για να το... Και όχι, ο μπρασελές βγαίνει και έτσι, μάλλον για να κοντίνουμε τον μπρασελέ. Μπορούμε αυτό το έμβολο να βγάλουμε ένα-δύο από αυτά εδώ τα σημεία, να το δω αν το βάλω στο χέρι, αν είναι φαρδί κοντό. Μας δίνει το εργαλείο για να το βγάλουμε, εντάξει. Δεν είμαστε και ορολογοποιοί, για να το καταλάβουμε κατευθείαν. Με τη δεύτερη το πιάσαμε το υπονοούμενο, θα λέγαμε. Εδώ, τι δεν κάνω σωστά στον μπρασελέ. Πρέπει μάλλον να σηκωθεί και αυτό. Όχι. Καλά, θα το βρω. Μην σας παιδεύω τώρα στο πρώτο μέρος. Λοιπόν, αυτό είναι. Οπότε, βάζω εγώ το application στην ταμπλέτα, μάλλον θα το βάλω για να την έχω εδώ, να μπορώ να το βλέπετε και σε μεγάλη οθόνη πως δουλεύει. Το δοκιμάζω, ελπίζω για κάμια μερούλα, για να δούμε όλα τα futures και τα λοιπά, και επιστρέφω στο δεύτερο μέρος με το πλήρες αναλυτικό τεστ και τις εντυπώσεις μου. Οπότε φεύγω και σε 1-2 δευτερόλεπτα επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος. The next day. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά από μία μέρα περίπου δοκιμών, και πρέπει να το τελειώσουμε και γρήγορα, γιατί κάναμε και το δεύτερο το εμβόλιο και αρχίζω να αισθάνομαι να με πιάνει η δόση με λίγο ρίγη και λίγο πυρετό. Οπότε να το τελειώσουμε και να σας πω και τα τελικά συμπεράσματα για το ρολόι της Blitzwolf. Λοιπόν, καταρχάς το είπαμε και στο πρώτο μέρος, ωραίο το design, θα έλεγα αρκετά κυριλέ, αρκετά... Σένιο, πώς να το πω, είναι ωραίο στην αίσθηση, να αφήσει στο χέρι κτλ. Εντάξει, ο μπρασλές όντως θέλει για το δικό μου χέρι 1-2 να αφαιρέσω εδώ από τις, περσίδες, πώς να το πω αυτό εδώ, του μπρασελέ. Θα το φτιάξω ή με το μηχάνημα που δίνει μαζί, ή θα το πάω στο φίλο μου τον Ορέστη που τα ξέρει καλύτερα και τα φτιάχνει μπαμ μπαμ. Λοιπόν, να σας δείξω εδώ και το κούμπομα που στο πρώτο μέρος παιδευόμουν. Είναι λίγο περίεργο, όχι περίεργο, εντάξει, συνήθεια είναι. Απλώς είναι λίγο ανάποδο από το που έχουμε συνηθίσει, και βάζουμε έτσι και έτσι και αμέσως κουμπώνει. Το βλέπετε εδώ και είναι στο χέρι. Και πατώντας αυτά τα δύο, αρκετά δυνατό όμως, δεν είναι κάτι πολύ εύκολο να βγει, το βγάζουμε και βγαίνει ο μπρασιλές. Λοιπόν, τώρα εντυπώσεις μετά από μια μέρα χρήσης και με full, θα έλεγα, ψάξιμο όλων των δυνατοτήτων.
Λοιπόν, είπαμε και χθες, κάνοντας εδώ scroll στην IPS και το βλέπετε και εδώ με όλα τα φώτα αναγμένα, πόσο καλή φαίνεται η οθόνη. Εδώ έκανα λάθος, δεν είναι το οξυγόνο, γιατί όπως το είχα διαβάσει και το φοβόμουνα και βγήκα αληθινός, δεν έχει μέτρηση οξυγόνου. Αυτό το θεωρώ ένα μείον, διότι πλέον ακόμα και ένα smart band μετράει το οξυγόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το αφαιρέσανε. Εντάξει, δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό, αν και τώρα με τον κορονοϊό πολλοί θα το θέλουν. Είναι ένα μικρό φάουλ να μην έχει μέτρηση οξυγόνου. Λοιπόν, εδώ είναι, βλέπετε η πίεση. Τώρα αυτό κάποιος μου ανέβασε την πίεση μάλλον για να δείξει 106, 16, μισό και 10. Λάιστάμπερ 12,5. Είναι μάλλον ετοιμαζόμενο τώρα για να κάνω το βίντεο. Λοιπόν, εδώ είναι η παλμή. Βλέπετε και εδώ 70 ήταν τελευταία μέτρηση. 100 το περισσότερο που έχει δείξει. 67 το ελάχιστο. Δεν θα τα δούμε καλύτερα στο application. Εδώ είναι ο ύπνος. Και εδώ έχω μια ένσταση, γιατί όντως δεν κοιμήθηκα 9,5 ώρες. Δεν είναι σωστή η μέτρηση. Άρχισε περίπου να μετράει γύρω στις 9,5-10 το βράδυ. Και εγώ σηκώθηκα 8 το πρωί. Άρα δεν έχει μετρήσει σωστά. Και θα πούμε στο συνέχεια στο application. Και εδώ είναι τα βήματα που έκανα μέσα στο σπίτι, γιατί σήμερα είμαι αδιούχος λόγω εμβόλιου κορονοϊού της προηγούμενης μέρας, για να δούμε πώς θα είμαστε. Λοιπόν, οπότε δεν έχουμε πολλά βήματα. Το καλό, τι είδα, ότι σε πρώτη χρήση βλέπετε 1, 2, 3 οθόνες, 4 μαζί με τα βήματα, έχει μόνο 4 οθόνες. Αυτές λοιπόν που συνήθως θέλουμε να δουλέψουμε και να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέρα. Δεν σου έχει να περνάς από όλα τα μενού που θα μπεις μία φορά στο τόσο ίσως. Τώρα με το κάτω είπαμε μπαίνουμε σε όλες τις ρυθμίσεις, να βάλουμε ξυπνητήρι, δόνηση, να το κάνουμε sleep τη νύχτα να μην ανάβει κτλ. Και με το κάτω, το δείξαμε και χθες, μπαίνουμε στο music player. Εδώ λοιπόν έχει ένα κομματάκι, ένα κινέζικο. Το σύνδεσα λοιπόν με το φορτιστή στο PC και αμέσως ανακάλυψα ότι πλέον το ρολόι το βλέπει και σαν drive. Όπως σας είπα, προφανώς αυτά που γράφει από πίσω δεν ισχύουν, ούτε τα 256 ούτε το 1 MB. Έχει 120 MB καθαρό, προφανώς είναι 128, τα 120 είναι καθαρά, 120 MB αποθηκευτικό χώρο, και μπορείτε μέσα εκεί να βάλετε ό,τι MP3 θέλετε και να το δει κατευθείαν. Εδώ λοιπόν, αν του πω παίξε, δεν ακούγεται από εδώ, γιατί ήδη του έχω συνδέσει ένα set Bluetooth ακουστικών. Αν δεν τα θυμάστε, τα είχαμε δείξει πριν κάνα 2-3 εβδομάδες. Είναι τα AirAux, τα AA3, αν θυμάμαι τον κωδικό τους. Θα σας βάλω κάπου εδώ πάνω το link. Προσέξτε λοιπόν εδώ πέρα, το φέρω κοντά στο μικρόφωνο. Οπότε, τι έχουμε με αυτό. Μπορούμε να βάλουμε, τώρα υπολογίστε τα 120 MB, βλέπετε από εδώ, το χειρίζεσαι κανονικά. Επόμενο κομμάτι. Επόμενο κομμάτι. Και stop. Και πώς το κάναμε αυτό, βλέπετε εδώ, watch, δηλαδή από πού θα διαβάζει τα τραγούδια. Μπορεί να το κάνει και από το phone, αν έχετε το τηλέφωνο δίπλα σας, μέσω Bluetooth να διαβάζει από εκεί τα MP3. Και πού θα στέλνει τον ήχο. Εδώ βλέπετε, έχω βάλει earphone connected. Έχω συνδέσει τα συγκεκριμένα ακουστικά για να στείλει τον ήχο. Με το τηλέφωνο βέβαια χάνεις το πλεονέκτημα να μην κουβαλάς το τηλέφωνο μαζί σου, δηλαδή αν πας για ένα τρέξιμο κτλ. Με τη δυνατότητα που έχει να βάλεις στο ίδιο το ρολόι όποια τραγούδια θέλεις, απαλλάζεσαι από την ανάγκη να έχεις μαζί σου και το κινητό, εάν κάπου σε βαραίνει κτλ. Λοιπόν, τώρα θα μου πει κάποιος, μα καλά, όλο αυτό το ρολόι έχει μόνο αυτές τις δυνατότητες? Όχι. Οι υπόλοιπες λοιπόν δυνατότητες, επειδή δεν θα μπούμε και δεν θα τις χρησιμοποιούμε τόσο πολύ συχνά, είναι πατώντας το κάτω κουμπάκι εδώ. Και βλέπετε όλο το full menu που έχουμε να επιλέξουμε τι σπορ θα κάνουμε. Πόσα steps, πόσα βήματα έχουμε κάνει. Τον ύπνο μας, το είδαμε και πριν. Το AHR, το BP, δηλαδή πίεση και παλμούς. Call, θα πούμε γι' αυτό, να κάνουμε κλίση τηλεφωνική. Contacts, να δούμε τις επαφές μας, ποιον να καλέσουμε ή ποιον να μας πάρει. Call log, ποιοι μας έχουν καλέσει. Notifications, και εδώ θα σας βάλω για να δείτε, πήρα ένα μήνυμα, βλέπετε, από την Ευελίνα και είναι με πλήρη υποστήριξη ελληνικών. Βλέπετε, αυτό είναι από Viber και θα κάνω ένα πίσω
και θα δείτε και εδώ ότι το δεύτερο πρέπει να είναι αυτό εδώ. Τώρα μου έρχονται και κάτι διαφημιστικά βέβαια και στο Viber. Τέλος πάντων, εδώ βλέπω ένα τσαβίν διαφημιστικό και αυτό όμως το βλέπετε είναι με πλήρη υποστήριξη ελληνικών. Άρα έχουμε αυτό που είχαμε στο HL2, αν θυμάμαι καλά, που ήταν το μοναδικό από όλη την γκάμα της BlizzGlove που είχε υποστήριξη ελληνικών. Ενώ δεν το αναφέρει στο συγκεκριμένο, βλέπετε ότι υποστηρίζει ελληνικά κανονικά για όλα τα μηνύματα και όλα τα applications που θα συνδέσουμε. Τώρα, τι άλλο έχουμε, να βάλουμε alarm clock, να βάλουμε stopwatch, να κάνουμε countdown χρονομέτρηση, τη μουσική που είδαμε και πριν, find phone, να βρει το τέτοιο, female, που μπορούμε να βάλουμε τις λειτουργίες που είχαμε δει σε ένα άλλο που σας έχω παρουσιάσει πριν κάτι μήνες, ένα DT1 που ήταν ειδικά για γυναίκες, ξέρετε, να μετράει τον κύκλο κτλ. Έχει και τέτοιες δυνατότητες εδώ μέσα, φωτό για να τραβήξεις remote, να έχεις στήσει κάπου το κινητό σου και πατώντας από εδώ να τραβήξεις τη φωτογραφία χωρίς να πας δίπλα στο κινητό, και τα επιπλέον settings, τα οποία είναι αυτά εδώ, που μας λέει πόσο θα είναι το brightness, πόσο θα είναι το lock, πόσα ευθερόλεπτα θα μείνει ανοιχτή η οθόνη, το switch είναι ποια monitor, ποιες εφαρμογές θέλουμε να βλέπουμε και να μας έρχονται ειδοποιήσεις, και το ένα τελευταίο για να δούμε το up down load, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υποθέστε ότι μετά από κάποιους μήνες, κάποια χρόνια, και το manual θα χάσετε, ίσως ακόμα και το κουτί του, και δεν θα βρίσκετε αν χρειαστεί ποιο είναι το application. Εδώ να πω το application είναι αυτό εδώ, το age band, εδώ με το QR code οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ξαναβρείτε το application και να το κατεβάσετε, πολύ πολύ χρήσιμο αυτό το πράγμα. Πληροφορίζει το device, message settings, από ποιες εφαρμογές θα παίρνουμε μηνύματα και να κάνουμε clear all τα data. Πάμε όμως να τα αφήσουμε εδώ και να δούμε, όπως σε όλα αυτά τα ρολόγια, πως το χειριζόμαστε μέσα εφαρμογής. Είπαμε η εφαρμογή είναι το H-Band, βλέπετε ήδη το έχω για μια μέρα και έχει διαβάσει, εδώ μου διαβάζει το heart rate με ρυθμό ανά μισή ώρα, και εδώ μετράει την πίεση, εδώ βέβαια μετράει κάθε 10 λεπτά. Εδώ έχουμε τα βήματα και κάπου να και εδώ είναι ο ύπνος που σας είπα ότι δεν έχει μετρήσει σωστά, έχει ξεκινήσει από τις 9 και 20, να μετράει μέχρι τις 6 και 50. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν που έχει να κάνει κυρίως με το application? Όσο και να το ψάξα, δεν βρήκα πουθενά, όπως έχω δει σε άλλα application, άλλων ρολογιών, να μπορώ να ορίσω εγώ πότε είναι συνήθως η ώρα που κοιμάμαι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, να του πω θα αρχίσει να μετράς τον ύπνο μετά τις 11 και μέχρι τις 8, όσο ώρες κοιμηθώ. Ή θέλω, ναι μεν και το heart rate και το blood pressure να μου τα μετράς όλη τη μέρα, αλλά θέλω ανά μία ώρα, ανά τρεις ώρες, όχι κάθε 10 λεπτά που μετράει εδώ πέρα την πίεση. Δηλαδή, ήμαρτον, ας πούμε, ούτε ντόπλερ επαγγελματικό δεν μετράει κάθε 10 λεπτά. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που δεν το βρήκα να το ρυθμίσω, οπότε στην πράξη θα αναγκαστούμε να το απενεργοποιήσουμε, να μην μετράει κάθε τρεις και λίγο την πίεση τους παλμούς, γιατί προφανώς θα μας φάει και την μπαταρία με τέτοιο ρυθμό που δουλεύει. Και εφόσον βλέπουμε όλα αυτά και φυσικά αν πάμε εδώ πέρα μπορούμε στο more να του σετάρουμε και το πώς θα εμφανίζονται και τα λοιπά, βλέπετε message notification. Πάμε όμως στο mine που έχει τις βασικές λειτουργίες και εδώ πάλι θα έλεγα ένα foul, δηλαδή παραδείγματος χάρη. Καλά, βάλουμε steps goals, πόσα steps θα κάνουμε τη μέρα, είπαμε 8.000. Πόση ώρα θέλουμε να κοιμηθούμε, 8 ώρες. Δεν είχε όμως κάπου, αυτό που είπα πριν, να ορίσουμε ποιες περιόδους κοιμόμαστε, πότε να μετράς κτλ. Πάμε λοιπόν στο τηλέφωνο και βλέπουμε message notification, alarm settings, sedentary setting που είναι να σου λέει ξέρεις σήκω, κάθεσε πολλή ώρα κτλ. Heart rate alert, αν οι ενδείξεις που θα πάρουν πάρα πολύ υψηλές, να σε ξυπνάει και να σου λέει όπα κάτι γίνεται εδώ πέρα. Το test, turn wrist detection, πότε θα ανοιχνεύει ότι έχουμε περιστρέψει τον καρμό για να ανάβει. Το pair device, contacts, αυτό λοιπόν που δεν σας είπα πριν. Εδώ λοιπόν βλέπετε έχω βάλει παραδείγματος χάρη 3 contacts που δεν είναι δικά μου, ας πούμε, για να μην κάνουμε και spoiler τα τηλέφωνα. Τι γίνεται, μέσω αυτού νου και εφόσον έχουμε και τα contacts ή αν θέλουμε και χωρίς τα contacts, πάμε λοιπόν στο μενού εδώ πέρα
και μπορούμε να πάμε εδώ στο τηλέφωνο, βλέπετε εδώ call, και μας βγάζει ή να πάρουμε απευθείας το τηλέφωνο που θέλουμε ή να πάμε στα contacts, τα οποία θα μας εμφανίσει αυτά που έχω εδώ πέρα, και να καλέσω κατευθείαν το contact που θέλω. Επίσης, αν μας πάρουν τηλέφωνο στο κινητό, τώρα το έχω με ταμπλέτα αλλά το είχα συνδέσει και με το κινητό, αυτόματα μας έρχεται και το όνομα που μας πήρε στα ελληνικά κανονικά, και μάλιστα ακόμα και αν δεν το έχω προσθέσει στα contacts του τηλεφώνου, θα το διαβάσει από το τηλέφωνο, δεν έχει κανένα θέμα, και υποτίθεται ότι μας βγάζει ή απόρριψη κλήσης που έχουν συνήθως τα αντίστοιχα smartwatch, ή να απαντήσω και να μιλήσω απευθείας πάνω από αυτό, σαν τον Git, ένα πράγμα. Δυστυχώς, όσες φορές και να το δοκίμασα, δεν γινότανε. Μάλλον έχω μια υποψία ότι φλέει το Bluetooth. Αυτό έχει Bluetooth 4.0. Κάπου υπήρχε μια καθυστέρηση συζεύξη, δηλαδή με παίρνω τηλέφωνο και μέχρι να συνδεθεί το application με το κινητό, να βγάλει το εικονίδιο, ξέρω εγώ κτλ., έκλεινε το τηλέφωνο, σταμάταγε η κλίση. Ακόμα και όταν το έβγαζε γρήγορα, πάταγα το να απαντήσει και δεν άνοιγε. Όπως και το ίδιο, όταν έπαιρνα εγώ, δεν μίλαγε εντός αγωγικών με το τηλέφωνο, ώστε το τηλέφωνο να κάνει την κλίση. Εκεί δεν ξέρω, έχω κάνει κάτι λάθος, δεν νομίζω. Πάντως σε μένα δεν μου δούλεψε. Αυτό λοιπόν που είναι ένα από τα βασικά προσόν του συγκεκριμένου smartwatch, δεν δούλεψε τελικά. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι κάτι που με τρελαίνει, απλώς το αναφέρω γιατί το διαφημίζει. Ότι κύριε, υποστηρίζω μέχρι και να απαντήσεις ή να πάρεις κλίση από το ίδιο το ρολόι, μέσω Bluetooth. Δεν παίρνει η δικιά του SIM κτλ., δεν είναι τηλέφωνο, αλλά μέσω Bluetooth με το κινητό να κάνεις κλήσεις και να απαντήσεις σαν τον Git πάνω από το τηλέφωνο. Δυστυχώς δεν το κάνει, τουλάχιστον εγώ δεν κατάφερα να το κάνω. Και το τελευταίο είναι εδώ, βλέπετε τα dial settings, 1, 2, 3 σας τα είχα δείξει και στο πρώτο μέρος, και εδώ αν πάμε να φορτώσει ό,τι επιπλέον μπορεί να βρει, ελπίζω τώρα εδώ να μας καθυστερήσει πολύ. Και εδώ είναι όλα τα watch faces, βλέπετε έχει πάρα πολλά, από κάποια πιο θεατρικά, κάποια πιο trendy, ξέρω εγώ κτλ., μέχρι και κάποια πιο, θα έλεγα, επαγγελματικά. Εγώ αυτό έχω βάλει, ας πούμε αυτό εδώ πέρα, το μπλε αν θυμάμαι καλά, το πατάμε εδώ, το έχω βάλει στην πέμπτη θέση, να το, και είναι αυτό εδώ. Πιστεύω είναι, του δίνει μια άλλη πιο σοβαρή, πιο κυριλέ, πιο επαγγελματική θα έλεγα όψη. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να βάλει, να φορτώσει και να αλλάζει τη διάθεσή του στο πώς φαίνεται το ρολόι του ανάλογα κάθε φορά. Ένα άλλο πάλι πολύ ωραίο που είναι από τα default. Είναι και αυτό εδώ το άσπρο. Κοιτάξτε εδώ. Ιδιαίτερο. Εντάξει, ίσως να ταιριάζει πιο πολύ και σε γυναικείο χέρι αν το φορέσει. Πάντως είναι ένα ιδιαίτερο και δεν σου δείχνει κατευθείαν εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον ότι είναι smartwatch. Νομίζει κάποιος ότι είναι ένα κανονικό ρολόι με τους δείκτες του, το καντράν του κτλ. Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ. Σας είπα τι δοκίμασα, τι τέσταρα, τι υποστηρίζει, δεν υποστηρίζει κτλ. Πάμε λοιπόν στο συμπέρασμα για να μην τραβήξει αυτό το βίντεο και αυτό πολύ, γιατί βλέπω να έχει γίνει Ben Hur. Λοιπόν, το smartwatch το HL4 προσπαθεί να συνδυάσει τα καλά του HL2 και του HL3, δηλαδή υποστήριξη ελληνικών το HL2, IPS panel το HL3. Τα έχει και τα δύο, και ελληνικά και πολύ ωραίο IPS panel. Ταυτόχρονα όμως μας αφαιρεί κάτι, μας έβγαλε το oxygen, δεν μπορεί να μετρήσει το ποσοστό του οξυγόνου στο αίμα, κακός. Θεωρητικά υποστηρίζει να κάνουμε κλίση από το τηλέφωνο, υπέρ, ωραίο, εγώ δεν κατάφερα να το δουλέψω. Και τέλος το application δεν με αφήνει να σετάρω, να οργανώσω τον ύπνο μου, το πότε θα μετράει την πίεση, τους παλμούς και τα λοιπά, στο ρυθμό που θέλω εγώ και όχι στα default που έχει εκείνος. Με αποτέλεσμα, εάν είναι έτσι και τελικά δεν μπορώ να κάνω ένα customize το κάθε πότε μετράει, πρακτικά θα σε αναγκάσει να το κλείσεις,
Γιατί θα σου τρώει πάρα πολύ μπαταρία. Η οποία παρεπτόντως για τη μία μέρα που το δουλεύω μου δείχνει ότι είναι πάει πάρα πολύ καλά. Και το 5-7 μέρες μπορεί να δουλέψει και πάνω από 10 με 15. Λοιπόν, εμπειρικά το λέω αυτό, δεν το έχω δουλέψει τόσες μέρες. Λοιπόν, κλείνοντας να πω ότι έψαξα και είδα ότι υπάρχει και δεύτερη version του H-Band, το H-Band 2, και ίσως εκεί να έχουν βελτιωθεί κάποια από αυτά που λέω. Βέβαια στα review μέσα στο Play Store είναι πολύ περισσότερες οι αρνητικές εντυπώσεις παρά οι θετικές. Θα το κατεβάσω, θα κάνω μια πρόβα και με αυτό και θα σας γράψω στα σχόλια αν τυχόν βελτιώνει κάτι από αυτά που είπαμε αρνητικά ή όχι. Τέλος, ξέχασα να σου το πω και αυτό, είναι και IP67 waterproof, το οποίο σημαίνει ότι να πλύνουμε χέρια και ό,τι άλλο θέλουμε δεν έχουμε κανένα φόβο, είναι θα έλεγα αθάνατο. Λοιπόν, οπότε σας είπα τα θετικά, σας είπα τα αρνητικά. Τώρα, αν εγώ το επέλεγα αυτή τη στιγμή, ναι, θα το επέλεγα. Ίσως με μόνο αστερίσκο το θέμα της πίεσης και των παλμών, να μην το μετράει όλη μέρα. Να το βάζω εγώ μία στο τόσο, όποτε θέλω, να με μετρήσει και να δω τα νούμερά μου. Να μην το έχω να με μετράει όλη μέρα, όπως είχα στο παλιό μου, ας πούμε, ή και σε άλλα τηλέφωνα, άλλα ρολόγια με αντίστοιχες δυνατότητες. Γιατί το μέτραγε μια φορά κάθε μια ώρα. Οπότε δεν είχα τόσο μεγάλη κατανάλωση. Αυτό, ναι, είναι ωραίο, ναι, συνδυάζει ελληνικά που έχει το HL2, IPS οθόνη που είχε το HL3, είναι το best των δύο, έχασε ένα-δύο πραγματάκια, δεν είναι τόσο σημαντικά για μένα. Η τιμή του είναι αρκετά καλή, θα βάλουμε και κουπονάκι να το πάρετε όσο σε καλύτερη τιμή μπορείτε κι εσείς. Οπότε, αν σας άρεσε το βίντεο, ένα like, ένα subscribe στο κανάλι αν δεν είστε συνδρομητές. Μας κερνάτε και ένα καφεδάκι αν θέλετε στο Buy Me A Coffee και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.